Οι Ουκρανοί θα αναγκαστούν να έρθουν αντιμέτωποι με τα ίδια του στα πολεμικά πλοία, καθώ οι Ρώσοι στο Τσακμπαμ επανεξόπλησαν τι Ουκρανικέ κανονιοφόρου Γκιούρζα Μ και τι στέλνουν για μάχη στη Μαύρη Θάλασσα. Οι Ρώσοι εκμεταλλεύονται τα ναυτικά στοιχεία που κατάσχεσαν από το Ουκρανικό πολεμικό ναυτικό δίνοντα τα νέο ρόλο και εξοπλισμό με απότερο σκοπό την αντιμετώπιση των Ουκρανικών μη επανδρομένων οχημάτων. Με την έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, οι ρωσικέ δυνάμει ταχύτατα κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο του λιμανιού του Μπερντιάνσκ στην νότια Ουκρανία. Σε εκείνο το σημείο, οι Ουκρανοί στάθμευαν μικρέ θωρακισμένε κανονιοφόρε του στόλου του, όπω για παράδειγμα σκάφη τη κλάση M. Αυτά τα πλοία μετακινήθηκαν σε άλλα λιμάνια τη Κρυμαία από τι ρωσικέ δυνάμει και πλέον του έχουν Νέοι επιχειρησιακή ρολή. Σύμφωνα με το αμυντικό τη Venice Block, το οποίο επικαλείται ουκρανικέ πηγέ, ξεκινώντα από τι 12 Μαρτίου, η ρωσική πλευρά έχει καταφέρει μέχρι και σήμερα να αναδιοργανώσει πλήρω το λιμάνι του Μπερνιάνσκ, το οποίο κάποτε αποτελούσε βάση για πλοία του Ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού και του Ουκρανικού Λιμανικού. Νέε εικόνε που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο διαδίκτυο επιβεβαιώνουν τον επανεξοπλισμό των σκαφών Viskorod και Άκερμαν τη κλάση Γιούζα M με ναυτικά όπλια διαμετρήματο 25.000 ονοματι ονόματι 2M3M. Προηγουμένω, αυτά τα πλοία ήταν εξοπλισμένα με δύο μονάδε μάχη τηλεκατευθυνόμενου ελέγχου ονόματι BM5M01M. Αυτή η μονάδα αποτελούνταν από ένα αυτόματο πυροβόλο τύπου Z TM, 1 διαμετρήματο 30 χιλιοστών, ένα πολυβόλο όπλο διαμετρήματο 7,62 χιλιοστών, έναν εκτοξευτή χειροβομβίδων τύπου KPB 117-30 χιλιοστών και δύο αντιαρματικού εκτοξευτέ τύπου Barrier. Η αναβάθμιση του οπλισμού και του εξοπλισμού αυτών των Ουκρανικών σκαφών από τον Ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό υποδεικνύει πω οι ρωσικέ δυνάμει σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν αυτέ τι κανονιοφόρου στη μάχη του κατά Ουκρανικών επιχειρήσεων με μη επανδρομένα οχήματα, κυρίω μη επανδρομένα σκάφη επιφανεία. Η Εκτιμούν πω τα πλέον ρωσικά σκάφη θα χρησιμοποιηθούν για τη στόχευση Ουκρανικών απειλών από τη θάλασσα, ουσιαστικά αντικαθιστώντας τα ρωσικά ελικόπτερα και μαχητικά που αναλαμβάναν μέχρι τώρα τέτοιε αποστολέ. Όσο για την κλάση Γκιούρζα Μ, να αναφέρουμε πω επρόκειτο για μια σειρά μικρών θωρακισμένων κανονιοφόρων που σχεδιάστηκαν στην Ουκρανία για το Ουκρανικό πολεμικό ναυτικό. Τα πρώτα δύο σκάφη εντάχθηκαν στο στόλο του Κιέβου τον Δεκέμβριο του 2016, ωστόσο μέχρι την έναρξη του πολέμου μόνο οκτώ μονάδε είχαν προλάβει να ολοκληρωθούν. Σήμερα τα τέσσερα βρίσκονταν υπό τον έλεγχο τη Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου ενό που υπέστη ζημιά και τα υπόλοιπα υπό τον έλεγχο τη Ρωσία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.